επιστρέψαμε. Καλό μήνα, καλό μήνα. Καλό μήνα, καλό μήνα, καλό μήνα, παιδιά μου. Να πάνε όλα καλά, εύχομαι. Καλό έχουμε έναν υπέροχο Ιούνιο με υπέροχα έτσι γενέθλια. Δωράκια να θυμηθείτε να μου φέρετε. 15 Ιουνίου. Μου, έχετε και οι δύο γενέθλια αυτό το μήνα. 28. Αυτό. Δεχτείτε. Πόπο. Πέφτουν όλα μαζί. Η γιορτή σου, τα γενέθλιά σου, τα γενέθλια του χαμό. Εντάξει. Γιορτές. Πάρτε ένα μεγάλο, ένα μεγάλο δώρο. Και εμείς φέρνουμε μία φορά γλυκά, για να μην ξοδευόμαστε. Εντάξει, σαφώς. Λοιπόν, πάμε να δούμε τώρα τι γίνεται. Μπαίνει ο Ιούνιο σήμερα. Δεν θα σας μιλήσω όμως για τον Ιούνιο σήμερα ακριβώς. Αύριο θα τα πούμε για τον Ιούνιο. Θα κάνουμε αναλυτικά τις προβλέψεις για το τι φέρνει σε κάθε ζώδιο ο καινούριος μήνας. Σήμερα, επειδή έχουμε μια ιδιαίτερη μέρα και επειδή. Τώρα ξέρετε τι γίνεται. Όταν η πρώτη μέρα, ας πούμε, της εβδομάδας ή του μήνα κάπως μας φαίνεται, μπορεί να μας πιάνει μια αποκαρδίωση, μια απογοήτευση έτσι θα πάει, και να λέμε έτσι θα πάει. Όμως, στην περίπτωση του Ιουνίου δεν είναι αυτό που λέμε ότι κάτι πρέπει απαραίτητα να μπει με τις καλύτερες αυτές για να συνεχίσει έτσι. Όχι. Δεν μπαίνει ακριβώς με το δεξίο Ιούνιος. Έχει μια σελήνη που έχει προχωρήσει στο ζώδιο του Σκορπιού. Κάνει μόνο αντιθέσεις, δηλαδή όψεις οι οποίες. Πάντα οι αντιθέσεις δείχνουν αντιπαραθέσεις, δείχνουν μία ένταση μεγαλύτερη. Και η σελήνη στο Σκορπιό, η αλήθεια είναι ότι δεν είναι η αγαπημένη της θέση στο ζωδιακό. Κάνει και τετράγωνο με τον Άρη, σελήνη τετράγωνο με Άρη, βιασύνη, παρόρμηση, αλλά και νεύρα, συμπεριφορές λίγο πιο εκρηκτικές. Θέλει μια προσοχή γενικότερα η σημερινή μέρα. Υπάρχει ένα κλίμα έτσι πόλωσης ή μας βάζει σε μια διαδικασία να επιλέξουμε ανάμεσα σε δύο πράγματα. Θέτει διλήμματα δηλαδή ο Ιούνιος την πρώτη του μέρα. Δεν χρειάζεται να βιαζόμαστε όμως, δεν είναι ανάγκη να αποφασίσουμε σήμερα για όλα. Μπορούμε μια χαρά να αποφασίσουμε για τα πράγματα τις επόμενες ημέρες.